πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έχει συμβεί. Θυμόμαστε όλη την περίπτωση ενός καθηγητή, ο οποίος είχε προκαλέσει έτσι έντονες αντιδράσεις με τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς τον κατηγορούσαν για παρενόχληση μαθήτριας. Εν τέλει καταδικάστηκε ο καθηγητής. Καταδικάστηκε. Ναι. Επιτέλους. Χαρά λεμονή. Α, η κυρία Καλαβριζιώτη, ναι, συγγνώμη, έχω κάνει. Μπερδεύτηκα εγώ. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη με τη συγκεκριμένη υπόθεση και με την καταδίκη του καθηγητή. Το περιστατικό διαδραματίστηκε στην Αλεξανδρούπολη, σε λύκειο της Αλεξανδρούπολης. Ο 46χρονος καθηγητής παρενόχλησε μια 17χρονη μαθήτρια, μάλιστα την κυνηγούσε έντονα στην αυλή του σχολείου και το κοριτσάκι έτρεξε, φοβήθηκε πάρα πολύ, τρόμαξε και πήγε στο γραφείο της Διευθύντριας, όπου κλειδώθηκε μέσα σε αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής είχε συλληφθεί στις αρχές Απριλίου. Η δίκη του όμως αναβλήθηκε λόγω του ότι δεν προσήλθε η 17χρονη μαθήτρια. Το δικαστήριο λοιπόν ανέβαλε για να παραστεί η 17χρονη μαθήτρια και τώρα εκδικάστηκε η υπόθεση και αυτός καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκισης, όμως με ανασταλτικό χαρακτήρα για προσβολή. Πρώτον, γενετήσιας αξιοπρέπειας. Δεύτερον, για διατάραξη της ησυχίας του σχολείου. Και τρίτον, για απειλή. Ο ίδιος βέβαια διατείνεται ότι δεν έκανε τίποτε, ότι όλα αυτά είναι σκευωρία, ότι στο σχολείο αυτό που υπηρετεί 10 χρόνια ως καθηγητής δεν συνέβη τίποτα και ότι το κατηγορητήριο αναφέρει μόνο την απειλή και την διατάραξη της ησυχίας του σχολείου. Να πούμε ότι δεν είναι 22 χρόνια, είναι 22 μήνες, κυρία Καλαβριζιώτη. 22 μήνες. Είπατε 22 χρόνια, γι' αυτό. 22 μήνες με αναστολή. Πολύ σωστά. Γιατί αν ήταν 22 χρόνια, θα εξέτειε ποινή φυλάκισης πάνω από 2 χρόνια. Λοιπόν, 22 μήνες. Όχι, αφού ήταν 22 μήνες με αναστολή, δεν πήγε. 22 μήνες. 22 μήνες με αναστολή. 22 μήνες με αναστολικό όμως χαρακτήρα. Για ποιο λόγο είχε κάνει ο κύριος, δυνατά πείτε το. Για ποιο λόγο ήταν, γιατί τον κατηγορούσαν για παρενόχληση. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στο κοριτσάκι, απειλή. Τι έτσι ο άλλος, έτσι. Βρε, αυτή την Ελλάδα θέλουμε, με τον κάθε ανώμαλο. Αυτός ο συγκεκριμένος, ενώ καταδικάστηκε το συνεχίζει και είναι καθηγητή. Και δεν επίστη το δικαστήριο, παρόλα αυτά, παρόλο που έλεγε σκευωρίες ιστορίες και τον καταδίκασε πολύ αυτά. Θα του πάρω την άδεια. Και ξέρετε, κυρία Καμπούρη, ήταν... Ρωτάω το Υπουργείο Παιδείας. 20 χρόνια... Να βγει υπουργός μιλήσει. Και σήμερα έχουμε τα παιδιά μας που είναι να πούμε ότι γινόντουσαν καταγγελίες για το συγκεκριμένο πάρα πολλά χρόνια. Τίποτα δεν είχε γίνει και θυμόμαστε και ότι έβγαινε και τραγούδαγε στις κάμερες. Δηλαδή... Τραγούδαγε, κλέβαζε και κορόιδευε. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και 20 χρόνια φίλος της οικογένειας. Πάμε να δούμε τι έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος έβγαινε και τραγούδαγε. Πάμε να το δούμε. Απλά θα θυμίσω την υπόθεση με το γνωστό κύριο της ΓΟΧ που μας καταδιώκει και θα παρακαλέσω τον κύριο Άνθιμο για μία φορά ακόμα να κάνει το θαύματο. Θα μου επιτρέψετε εν συντομία να θυμίσω τι έγινε στους αμπελόκηπους. Το ίδιο τώρα συνέβη εντός αστυνομικού τμήματος. Εγώ πήγα. Κάνετε να... αυτά που σας κατηγορούνε. Τίποτα, είμαι αθώος. Εγώ πήγα για να κάνω καταγγελία και δέχτηκα επίθεση από σκευωρία. Το τελευταίο που μπορώ να σας πω, γιατί η κατάσταση υγείας μου δεν είναι πολύ καλή, πρέπει να πάω για εξετάσεις, είναι το εξής. Στουβουρκού μέσα τα νερά. Ποια γλώσσα μου μιλάνε. Αυτά είναι, έλεγε το λοιπόν, τραγούδι. Αυτή είναι η άποψη που έχουν τα παιδιά μας. Αυτοί είναι λοιπόν οι οποίοι κάνουν αυτά τα οποία κάνουν και μένουν τώρα αυτόν τον καιρό ατιμόρυτοι. Καταδικάστηκε και βγήκε έξω. Το θέμα είναι, θα συνεχίσει να διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Σήμερα είναι μια σημαντικές ημέρες αυτές, γιατί τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας δουν εξετάσεις. Για να μπορέσουν να καταφέρουν να πάνε και στο πανεπιστήμιο και να καταφέρουν να έχουν μια λαμπρή πορεία. Αυτοί οι καθηγητές είναι αυτοί για τα πρότυπα τα οποία έχουμε μέσα στα πανεπιστήμια. Νόμος και τάξη επιτέλους. Να μείνουμε νόμος εδώ. Και τάξη.